Ένα συναρπαστικό μουσικό θέμα χειροκροτήθηκε παρατεταμένα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αγάπη του μουσικοσυνθέτη Νικόλα Τζόρτζη στο παιδικό του ίδαλμα Νίκο Γκάλι τον ενέπνευσε για μια επική συμφωνική σύνθεση. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ορχήστρα, στους μουσικούς, στον μαέστρο και φυσικά στο σολίστα για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει, για όλο τον κόπο που έχουν βάλει, ώστε να γίνει αυτό το πολύ δύσκολο έργο πραγματικότητα. Αν είναι να γράψεις για τον Γκάλι, μόνο ένα κονσέρτο για μένα μπορείς να γράψεις. Γιατί ήταν ένας σολίστας που έπαιζε κόντρα στα πάντα. Ήταν ένας σολίστας που είχε συμπαίκτες, που είχε αντιπάλους, που έπαιζε σε μεγάλα γήπεδα. Και οτιδήποτε άλλο θα ήταν πολύ μικρό. Ένα έργο ενός σύγχρονου Έλληνα συνθέτη που αγαπάει από παιδί τον Νίκο Γκάλι και έγραψε ένα σύγχρονο έργο με μια σύγχρονη μουσική γλώσσα για τον ήρωα των παιδικών του χρόνων και τον ήρωα και πολλών από όλους εμάς. Ανυπομονούμε να τους ακούσουμε. Η συναυλία άνοιξε με τη συνοδεία της μεικτής χοροδίας Μέρης Κωνσταντινίδου, που μαζί με τους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας ερμήνευσαν τον περίφημο ύμνο της Τέψης του Χάιντελ, πάνω στον οποίο βασίστηκε ο ύμνος του Champions League. Είναι, όπως είπατε, μια εξαιρετική συναυλία. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που συνεργάζομαι με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Έχουμε μια πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του επιφανούς Έλληνα συνθέτη του Νικόλα του Τζόρτζη. Ένα κονσέρτο για πιάνο εμπνευσμένο και αφιερωμένο στον Νίκο τον Γκάλι. Και καθώς επίσης έχουμε τον Ολυμπιακό ύμνο του Κερκυραίου, του συντοπίτη μου, του Σπύρου του Σαμάρα. Το Coronation, το νούμερο 3 του Handel, το οποίο είναι και ο ύμνος του Champions League, είναι πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό. Είναι πραγματικά μια υπέροχη βραδιά. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω εκπροσωπώντας το παιδικό χωριό σας στο Πλαγιάρι, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον ίδιο τον κύριο Γκάλι για αυτήν την υπέροχη ιδέα, η οποία υποστηρίζει τη δουλειά μας και μας συγκινεί ιδιαίτερα. Η δικιά μας δουλειά συνεχίζεται αναπόσπαστα, καθημερινά, προσπαθώντας να φροντίσουμε και να υποστηρίξουμε παιδιά τα οποία για πολύ σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να ζήσουν κοντά στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Μεγάλη τιμή για μας και για τον άνθρωπο για τον οποίο γίνεται Νίκος Γκάλις, έκανε όλη την Ελλάδα χρόνια να χαίρεται. Νομίζω του αξίζει μια πάρα πολύ καλή συνευλία. Τραγουδάμε γι' αυτό.